Πάμε να δούμε τους εγώκερους. Mm. Για τους εγώκερους είναι καλή αυτή η μετακίνηση του Άρη, γιατί μέχρι τώρα καλός ή κακός ήταν έτσι πιο ζόρικα τα πράγματα από τις αρχές της καινούργιας χρονιάς με τον Άρη στον Κριό, πιο πιεστική η κατάσταση, ενώ τώρα τουλάχιστον ο Άρης στον Ταύρο δεν φέρνει τόσες πολλές πιέσεις. Είναι μέσα σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που σχετίζεται με τον έρωτα, σχετίζεται με τα φλερτ. Είναι μια καλή περίοδος λοιπόν και για τον ερωτικό τομέα. Έχει να κάνει ακόμη και με θέματα που αφορούν τα παιδιά, τη δημιουργία γενικότερα, την επιχειρηματικότητα. Μέχρι τέλη Μαρτίου φαίνεται λοιπόν ότι μπορεί να σας απασχολήσουν, αν είστε γονείς, θέματα που αφορούν τα παιδιά σας. Δεν το λέω με την αρνητική χρειά, το λέω ότι μπορεί να ενδιαφερθείτε περισσότερο για αυτά ή να ασχοληθείτε περισσότερο μαζί τους ή να είναι δικά τους θέματα, δικά τους προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσετε. Από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι μια περίοδος που αν το επιθυμείτε μπορεί να προκύψει και ένας απόγονος. Καλή περίοδος αυτή και με την Αφροδίτη στο ζώδιό σας, ενώ και στον ερωτικό τομέα μπορεί να νιώθετε μεγαλύτερη στήριξη από το σύντροφό σας ή αν είστε μόνοι-μόνες, μια περίοδος που μπορεί να προκύψουν και καινούρια δεδομένα, καινούργιες γνωριμίες, καινούργια φλερτ. Για κοιτάξτε σήμερα, ας πούμε, μια καλή μέρα που μπαίνει ο Άρης. Λάμπρο, ακούς? Δεν ακούει, είναι απορροφημένος. Είναι απορροφημένος γιατί κάνει κάτι ρολάκια, κανέλες, καταπληκτικά σήμερα, άστα.